Το τεράστια σημασία σε έργο και τη διαχείριση του φράγματο πύρου παραπύρου φαίνεται πω όλο και περισσότερο προσελκύει το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών. Πέρα από τα χαρακτηριστικά του έργου, η αδυναμία συμφωνία για τη δημιουργία ενό διαδημοτικού φορέα διαχείριση αφού ο Δήμο Πατρέων αρνείται να συμμετέχει, κάτι που σημαίνει πω η διαχείριση του νερού πλέον φεύγει από τα χέρια τη αυτοδιοίκηση, αφήνει ελεύθερο τον δρόμο για την εμπλοκή ιδιωτών επενδυτών. Μάλιστα, οι προσφορέ για τα συμπληρωματικά έργα έχουν ήδη ανοίξει. Τρει κοινοπραξίε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συνέχιση των έργων επί 5 χρόνια εν αρχή με χρηματοδότηση από το κράτο που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιντρακατ Γκολιόπουλο ΑΤΕ, η Μεσόγειο Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Χρηματική Εταιρεία Μεσόγειο ΑΕ και η Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορο Κωνσταντινίδη Εργοδυναμική Πατρών έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Εντύπωση προκαλεί παράλληλα η απουσία ενδιαφέροντο από την πλευρά τη μηχανική του Εμφεντζόγλου καθώ η η κατασκευή του φράγματο ξεκίνησε από τη μηχανική το 2006. Την ίδια ώρα, στην Πάτρα, ο πόλεμο για το νερό καλά κρατεί. Πεδίο τη μάχη, το Δημοτικό Συμβούλιο τη Πάτρα, το οποίο έχει μεν ψηφίσει υπέρ τη σύσταση για δημοτικού φορέα, αλλά η απόφαση αυτή δεν υλοποιείται από τη Δημοτική Αρχή, η οποία από την πλευρά τη επιμένει ότι πρέπει να είναι το κράτο αυτό που θα διαχειριστεί το νερό. Από την πλευρά του, ωστόσο, το κράτο απαντά πω θα παραχωρήσει σε ιδιότητα διαχείριση του νερού, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει.